Ο Ολυμπιακός πέτυχε 3 γκολ στη Λαμία, έχοντας καλή απόδοση. Έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε ζητήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά υπάρχουν ακόμη πράγματα που χρειάζονται να γίνουν για την ολοκλήρωση του ρόστερ του. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανάγκη από τουλάχιστον 2 καλές μεταγραφές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού τους. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοτικό, αλλά και ποσοτικό, τόσο στις θέσεις των εξτρέμ όσο και σε αυτήν του επιτελικού χαφ. Ο Ολυμπιακός θέλει νέους Ποντένσε και Όρτα, και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό προσπαθεί να πράξει η πειραϊκή ΜΠΑΕ στα 24 ώρα που απομένουν μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Επίσης, ο Ολυμπιακός χρειάζεται και αριστερό μπακ καθώς παίζει μόνιμα ο Ορτέγκα, ενώ ο Αποστολόπουλος ήταν εκτός αποστολής για το μάτς στη Λαμία. Οι Ερυθρόλευκοι χτυπούν σε πολλά μέτωπα και πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν πέσει στο τραπέζι και καινούργια ονόματα ποδοσφαιριστών. Οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό θέλουν τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 36χρονο Βραζιλιάνο Βίλιαν, που είναι ελεύθερος. Επίσης, η πειραϊκή ομάδα φέρεται να έχει χτυπήσει την πόρτα της Μαρσέινγκ για τον 24χρονο διεθνή κεντρικό μεσοεπιθετικό Ουναχή, αλλά και εκείνη της Γαλατασαράι για τον 31χρονο μαροκινό εξτρέμ και επιτελικό Χαφ Ζίγιες, αλλά και τον 24χρονο Τούρκο εξτρέμ Μπάρις Αλπέργιλμαζ. Οι Τούρκοι ανέφεραν τις τελευταίες ώρες πως υπάρχουν επαφές και με τον ελεύθερο Ιουσούφ Γιαζιτζή. Παράλληλα, στη Βραζιλία υπήρξαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να αποκτήσουν τον 20χρονο επιτελικό χαφ της Φλαμέγκο, Ματέους, μέσω της Ρίο Άβε. Απομένουν 3-24 ώρα μέχρι ο Ολυμπιακός να δηλώσει στην UEFA τα ονόματα των παιχτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αυτό που έχει σημασία είναι, έστω και την ίστατη στιγμή, να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες, να αποκτηθούν παίχτες που πράγματι θα κάνουν τη διαφορά.